ήταν ο φόβος και ο τρόμος των εξορίστων. Μία μεγάλη διαμαρτυρία των κατοίκων του Αγίου Ευστρατείου, διότι δεν είχαν ποτέ ούτε γιατρό, ούτε φάρμακα. Είναι μαζεμένοι έξω από το κοινωνικό γραφείο του Αγίου Ευστρατείου και διαμαρτύρονται ζητώντας γιατρό και φάρμακα. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε μία ομάδα αγιοστρατήτων οι οποίοι προσφέρουν εθελοντική εργασία για την διάνοιξη ενός δρόμου στο χωριό. Εδώ μερικά πορτρέτα του Βασίλη Μανικάκη, με τις κοπέλες του Αγίου Ευστρατείου. Σε αυτή την εικόνα, Κυριακή στη Λιακάδα, οι γυναίκες του χωριού απολαμβάνουν τον ήλιο, και επειδή σε αυτή τη φωτογραφία είναι πάρα πολλά γνωστά ονόματα, οι γυναίκες με τα παιδιά τους φωτογραφίζονται καθισμένες στην αμμουδιά μετά την κάτοικη καλοκαιρία. Διακρίνονται τα ονόματα Γαλανάκη, Αθηνά Κουτουλάκη, Φανή Περίδη, Γεωργία Τζερβού, Ελένη Βλαστού, Ζωή Γιάννου, Μαρία Κουτουλάκη, Ανέτα Ευσταθίου, Ευθαλία και Φανή Χαράκου, Ευρύκλια Γιάννου, τέλη της δεκαετίας του 1950. Εδώ βλέπουμε τρία γνωστά αδερφάκια κατά σειρά ηλικίας, είναι γνωστής οικογένειας, της οικογένειας Κουτουλάκη. Έχουν μεταναστεύσει σήμερα στην Αυστραλία. Οι νεαρές αδερφές Κουτουλάκη κατά σειρά ηλικίας. Από αριστερά η Ζωή, η Ευαγγελία, η Φωτεινή. Κόρες του Δημήτρη και της Μαργαρίτας Κουτουλάκη. Σήμερα ζουν στην Αυστραλία.
βλέπουμε άλλη μια εικόνα του οικισμού του Αγίου Στρατίου, με τους κατοίκους να είναι μαζεμένοι στην παραλία. Είναι η μέρα των Θεοφανίων και είναι η ώρα που περιμένουν τον Παπά για να έρθει να ρίξει το σταυρό στη θάλασσα. Εδώ η πομπή πλησιάζει. Και οι θαραλέοι κολυμβητές περιμένουν να πέσουν στη θάλασσα για να πιάσουν το σταυρό. Εδώ ο νεαρός κολυμβητής φέρνει το σταυρό να τον παραδώσει στον παπά του χωριού. Η ημέρα της Αναστάσεως εδώ, άλλη γιορτή στον Άγιο Στράτιο. Και σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε τρεις νεαρές κοπέλες του Αγίου Στρατίου να πηγαίνουν να πάρουν νερό από τη Βρύση. Η μέρα Πρωτομαγιάς εδώ, τα παιδιά με τους μάιδες και το γραμμόφωνο. Και εδώ η μικρή ορχήστρα του Αγίου Ευστρατίου . Ένα ζευγάρι νονύφων μόλις έχει βγει από την εκκλησία. Δυστυχώς σήμερα το ζευγάρι αυτό δεν ζει. Σκοτώθηκαν στο σεισμό που έγινε το 1968. Άλλος ένας γάμος στον Άγιο Στράτιο. Και επειδή όπως και εμάς εδώ στην Κρήτη, στους γάμους γινόταν μεγάλο γλέντι, εδώ βλέπουμε τα σφαχτά που τα μεταφέρουν να πάνε να τα ψήσουν για να φάνε οι καλεσμένοι που βλέπουμε εδώ στην εικόνα με τα όργανα. Εδώ βλέπουμε τους εξορίστους. Μέλη της ΟΣΠΕ, Ομάδας Συμβίωσης Πολιτικών Εξορίστων, πραγματοποιούν επιμνημόσυνη τελετή συγκομιδής των οστών νεκρών από εγκλισμό, αναγκαστική ασυτεία και εκτελέσεις συντρόφων τους το 1941-42. Εγκλισμό, αναγκαστική ασυτεία και εκτελέσεις. Εδώ μια ομάδα εξορίστων του Αγίου Ευστρατίου, άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων, γιατροί, δικηγόροι,
καλλιτέχνες, ηθοποιοί, οι οποίοι επειδή δεν ήθελαν να υπογράψουν μία δήλωση μετανοίας, τους έφερναν σε αυτό το νησί, σε πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, έμεναν μέσα σε αντίσκηνα. Επειδή υπήρχαν πολλοί καλλιτέχνες και ηθοποιοί, πολλές φορές διοργάνωναν θεατρικές παραστάσεις, έπαιζαν Σέξπιρ, Μολιέρο, είχαν και συμφωνική ορχήστρα. Για να σκοτώνουν τις ώρες της μοναξιάς τους. Άλλη μια ομάδα εξορίστων, άνδρες και γυναίκες μαζί. Θλιμμένοι όλοι και στο βάθος δύο φανατικοί. Σε αυτή την κοιλάδα που βλέπουμε εδώ με τα αντίσκηνα, εδώ ζούσαν οι εξόριστοι με όλες τις χερικές συνθήκες, με τη ζέστη το καλοκαίρι, με το κρύο το χειμώνα, στη μέση περνούσε ο χύμαρος και πολλές φορές το πρωί πήγαιναν στην παραλία για να μαζέψουν τα αντίσκηνα. Εδώ μια ομάδα γυναικών, ηλικιωμένες, μεσόκοπες, νεαρές κοπέλες, όσοι ζουν από αυτές θα έχουν πολύ κακές αναμνήσεις. Όλων των γυναικών τάξεων κοπέλες και γυναίκες, αγρότησες, διανοούμενες, και σε αυτή την εικόνα βλέπουμε 5 γριούλες οι οποίες είναι και αυτές εξόριστες. Αν είναι δυνατόν αυτές οι γριούλες να είναι επικίνδυνες επειδή ήταν κομμουνίστριες. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1968, ημέρα Δευτέρα, 12 η ώρα το βράδυ, τα μεσάνυχτα, μία η ώρα το βράδυ, ένας τρομακτικός σεισμός τα ισοπαίδωσε όλα στον οικισμό του Αγίου Ευστρατείου. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Εδώ βλέπουμε να γίνεται η Θεία Λειτουργία έξω από τον κρεμισμένο ναό. Όσα σπίτια δεν γκρεμίστηκαν ήταν ετοιμόρροπα και ακατήγητα. Αυτή την εποχή ήταν εποχή πολύ δύσκολη, ήταν εποχή της Χούντας.
Εδώ βλέπουμε την καταστροφή. Έφεραν μπολντόζες, τα γκρέμισαν όλα. Εδώ είναι ο ναός του Σωτήρος και αυτός μισογκρεμισμένος. Έβαλαν τον κόσμο για ένα αρκετό διάστημα σε αντίσκηνα. Εδώ βλέπουμε αυτή τη γρούλα να είναι τραυματισμένη από το σεισμό. Αλλά οι κάτοικοι δεν έχαναν το θάρρος τους. Μέσα στον καταλυσμό με τα αντίσκηνα βλέπουμε εδώ την προετοιμασία πάλι για ένα γάμο που έγινε σε αυτόν τον καταλυσμό που βλέπουμε με τα αντίσκηνα στον Άγιο Ευστράτιο. Η Χούτα έφερε υλικά, έφτιαξε αυτά τα υποτυπώδη σπίτια, πολύ ζεστά το καλοκαίρι, πολύ μεγάλη υγρασία το χειμώνα. Είχαν πλημμυρίσει και πολλές φορές από το χύμαρο που περνάει στη μέση. Τα χρέωσε 150.000 δραχμές τότε τα μικρά και 250.000 τα μεγαλύτερα για μεγαλύτερες οικογένειες και έβαλε τους κατοίκους σε αυτά τα σπίτια. Οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί όμως και ήθελαν τα σπίτια να χτιστούν στο ίδιο μέρος, στο λόφο αυτό που βλέπουμε του οικισμού, που εδώ δεν υπάρχει τίποτα τώρα, όλα έχουν γκρεμιστεί. Η Χούντα δεν το δέχτηκε και αυτό ήταν η χαριστική βολή για να φύγουν ακόμα περισσότεροι κάτοικοι από τον Άγιο Ευστράτιο και να ζητήσουν αλλού την τύχη τους. Εδώ σε αυτή τη φωτογραφία στο βάθος με το μαύρο σημείο στη σκεπή είναι το σπίτι της οικογένειας του Κωνσταντίνου Βέργου. Εκεί που γεννήθηκε ο πατέρας μου και τα αδέρφια του. Σε αυτό το σπίτι. Έμεινε από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι το 1968 που γκρεμίστηκε μαζί με τα άλλα σπίτια στο σεισμό.